Καλησπέρα σε όλους τους αεκτζίδες και φίλους του γηπέδου. Καλή εβδομάδα και συνεχίζουμε με τις εργασίες στην Νέα Φιλαδέλφεια. Έχει αρκετό αέρα σήμερα και ξεκινάμε με την υπογειοποίηση με το μεγάλο αυτό κομμάτι όπου σκηροδετήθηκε την Παρασκευή. Και έχει απομείνει ουσιαστικά ως προς ότι έχει να κάνει με την κάλυψη την συνοδό Φωκών. Ένα μικρό κομμάτι εκεί που είναι οι μάστορες που βλέπουμε όπου καλουπώνουν. Το οποίο αυτή η κάλυψη θα φτάσει μέχρι και το τυχάκι πίσω. Όπως το είδαμε. Σε ό,τι έχει να κάνει με το κτίριο των μουσείων. Έχει πέσει ο σοβάς, έχουν σοβατιστεί εξωτερικά τουλάχιστον το μεγαλύτερο κομμάτι τους. Εσωτερικά ίσως κάνουν κάποιες εργασίες, δεν ξέρω, δεν μπορώ να δω. Η σκηνοθέτηση αυτού του τμήματος ολοκληρώθηκε αργά το απόγευμα. Γύρω στις 8 με 9 περίπου. Πάμε να δούμε και ανατολικά. Είμαστε λίγο πιο ανατολικά. Εδώ θα παρατηρήσετε ότι το κομμάτι που σκηροδετήθηκε την Παρασκευή έχει μια ανηφορική κλίση, έτσι όπως το βλέπουμε. Φαίνεται και στην αρχή του βίντεο αυτό. Έχει μια μεγάλη ράμπα. Βλέπουμε και το κτίριο το οποίο εξωτερικά δεν βλέπω κάποιες εργασίες. Εκεί βλέπω έναν γερανό. Νομίζω κάτι καλό πια μετέφερε. Θα πάμε να το δούμε και μετά από εκεί. Λοιπόν, και συνεχίζουμε προς από την δυτική πλευρά. Ήρθαμε νοτιοδυτικά, όπου βλέπουμε το ένα εξωτερικό τυχείο της υπογειοποίησης, που δεν θα καλύπτει, δεν θα έχει κάλυψη από πάνω. Ουσιαστικά είναι ένα διπλό τυχείο, με κάποιο κενό από μέσα, δεν ξέρω ακριβώς τώρα τι θα έχει ανάμεσα. Άμα ξέρει ο καλός αυτός να μας πει. Και απέναντι το άλλο το εξωτερικό τυχείο. Δεν έχουν ολοκληρωθεί βέβαια κανένα από τα δύο. Θα έρθει πιο... και τα δύο θα έρθουν λίγο πιο ψηλά στην Φωκών. Δηλαδή προς τα γραφεία της τεχνικής. Δυτικά, στο πρώτο κομμάτι που έχει βαφτεί δεν έχουμε κάποια εργασία σήμερα, δεν βλέπω κάτι. Σε αυτό το δεύτερο κομμάτι, ουσιαστικά της κεντρικής πύλης της πλευράς, έχουμε σοκαρίσματα. Δύο μάστορες δουλεύουν, ένα στη μέση στο κέντρο και ο άλλος στα πλάγια. Σιγά σιγά προχωράει και αυτό, την άλλη εβδομάδα λογικά θα σταρωθεί και θα βαφτεί. Βόρεια. Βλέπουμε να τοποθετούνται έταλμπον, αυτή τη στιγμή τοποθετούν ένα μικρό κομμάτι το οποίο θα βρίσκεται κολλητά στον πυλώνα, όπως το βλέπουμε. Έχουν έρθει και άλλα κομμάτια τα οποία θα τοποθετηθούν σε αυτό το κενό πάνω που είδαμε, να, εδώ κάτω. Α,
Έχει κάποια άλλα ελεύθερα. Σήμερα αύριο θα τα έχουν καλύψει όλα αυτά. Για πάμε. Εργασίες γίνονται και στο κτίριο της ΠΑΕ, στα γραφεία. Και δεξιά και αριστερά χτίζονται τυχεία. Εδώ πέρα, κοιτάω προς τα δεξιά τώρα. Χτίζεται ένα τυχείο, πρέπει να είναι στο τέλος του κτηρίου ουσιαστικά των γραφείων της ΠΑΕ, και εδώ είναι στην άλλη πλευρά, στο άλλο τέλος, δηλαδή ουσιαστικά το τέλος είναι στα κλιμακοστάσια δεξιά και αριστερά όσον αφορά το κτίριο της ΠΑΕ μιλάμε. Και εδώ μπαίνει μονοτικό, όπως βλέπουμε, όπως έχει μπει και σε όλο αυτό εδώ το τυχείο. Λογικά θα μπει και εκεί, εκεί τώρα πρέπει να κάνουν την πρώτη σειρά τούβλων. Βρίσκομαι αρκετά ψηλά στην Πατριάρχου Κωνσταντίνου, στη βόρεια πλευρά της. Εδώ δούμε ένα από τις σφύρες που σπάει τις πασαλοπίτσες πάνω-πάνω. Στο βάθος βλέπουμε και την άλλη, την μπουλντόζα, την μεγάλη. Θα πάμε να τη δούμε και αργότερα από κοντά. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Το ένα μόλις γέμισε το φορτηγό η μεγάλη μπουλντόζα. Εδώ έχουμε και τη σπήρα που σπάει τις πασαλοπίτσες πάνω-πάνω. Και άλλη μια σπήρα από πίσω δεν δουλεύει αυτή τη στιγμή. Φορτηγό, το οποίο φορτώθηκε και φεύγει για να έρθει και το επόμενο. Και σιγά σιγά βλέπουμε ότι προχωράει και η υπογειοποίηση στην Πατριάρχου Κωνσταντίνου, που με τα σκαψίματα και πιο ψηλά πρέπει να έχουν ξεκινήσει και το επόμενο τμήμα από αυτό που έχουν ήδη κατασκευάσει. Πάμε το δούμε σιγά σιγά. Εδώ βλέπουμε και το μικρό μπουλντοζάκι. Δεν ξέρω που φαίνει ακόμα, πάμε να δούμε. Λοιπόν, να πούμε ότι ο τροφός ορίζοντας που είχε εμφανιστεί, το μεγαλύτερο κομμάτι του έχει απορροφηθεί. Έχουν μάλλον απατλήσει τα νερά, δεν έχει απορροφηθεί. Και σιγά σιγά φαντάζομαι θα συνεχίσουν και τις εργασίες. Να, εδώ είναι το μπουλντοζάκι το μικρό. Κουβαλάει ακόμα, δεν ξέρω τώρα που θέλει να το πάει.
Το ρίξε εδώ. Εδώ το απλώνει, εδώ απλώνει το χώμα. Δεν ξέρω αν έχει και χαλίκι μέσα αυτό. Θα δούμε τώρα γιατί το κάνουν. Και προχωράω να δούμε και το άλλο κομμάτι. Εκεί πέρα στο βάθος. Λοιπόν, έχουμε κατεβεί λίγο πιο νότια. Εδώ θα δούμε το κομμάτι που έχουν ξεκινήσει να κατασκευάζουν στην Πατριάρχη Κωνσταντίνου. Σήμερα έχουμε καλουπώματα. Βλέπουμε τον γερανό κουβαλάει, έχει το ένα καλούπι πάνω. Και περιμένει να το βάλει. Να πούμε ότι έχουν καλουπώνονται και το κομμάτι αυτό μπροστά που βλέπουμε, αλλά και απέναντι. Τώρα από τη γωνία θέσης που είπε δεν φαίνεται καθαρά. Και θα σπιροδοτηθούν μαζί. Και αργότερα λογικά θα προχωρήσουν στην κάλυψη. Εκτός αν συνεχίσουν τα τυχεία, δεν ξέρω πώς θα το κάνουν. Θα το δούμε. Όσον αφορά το γήπεδο, στο χαμηλό κομμάτι εδώ πέρα ακούω κάποιες εργασίες εσωτερικά, αλλά εξωτερικά δεν βλέπω κάτι. Οπότε πάμε προς τα πάνω. Έχουμε έρθει πιο πάνω, λίγο πιο βόρεια του γηπέδου, στην ανατολική πλευρά, και βλέπουμε εδώ ο Μάστορας σοβατίζει τα τυχεία. Εσωτερικά βλέπω επίσης σαβατίσματα από κάποιους μάστορες με υλικό μπετόν. Είναι αυτό σώβα ουσιαστικά, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο πρέπει να είναι. Και έχουν πιάσει όλα τα παραθυράκια αυτά εδώ. Να δείξουμε ότι και πάνω αυτά τα παράθυρα έχουν κλείσει με γυψοσανίδες ή μάλλον τσίμεντο σανίδες πρέπει να είναι αυτά. Αυτά προς το παρόν λοιπόν, και δεν βλέπω κάτι άλλο, οπότε κλείνουμε. Παίρνουμε ορικά άρτα φιλάθλου. Ξεκινάνε ξανά οι αγώνες σε hardball, πόλο. Βόλεϊ γυναικών δεν το ξεκινάνε, δεν ξέρω γιατί, δεν υπάρχει λογική, αλλά τέλος πάντων. Και ραντεβού στις επόμενες εργασίες. Αυτά. Μόνο ΑΕΚ.